σειρά επαφών και συναντήσεων με εκπροσώπους παραγωγικών, αγροτικών και οικονομικών φορέων του νομού Τρικάλων, καθώς και με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, είχε σήμερα στα Θρίκαλα κλιμάκιο των ανεξάρτητων Ελλήνων με επικεφαλής τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κ. Τέρενς Κουίκ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες συναντήθηκαν το πρωί με τους υποψηφίους και την Συντονιστική Επιτροπή του νομού Τρικάλων και ακολούθησε επίσκεψη στην Καλαμπάκα και συνάντηση με το Σύλλογο Ξενοδόχων. Στη συνέχεια συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Τρικαίων κ. Χρήστο Λάπα και τους εργαζόμενους στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι κοινές δράσεις για να έρθουμε σε επαφή ακόμα περισσότερο με το λαό σε κάθε τόπο αλλά και με τους φορείς για να καταγράψουμε θέματα που πρέπει να επικοινωνήσουμε κοινοβουλευτικά. Την ώρα όπου για μια ακόμη φορά η συγκυβέρνηση εμπέζει τον ελληνικό λαό, βγάζοντας από το κάδρο τον αρχιτέκτονα πολλών ζητημάτων, που ο οποίος όμως δεν μπορεί να μείνει έτσι στο πυρόμετρο. Και αναφέρομαι στον Γιώργο Παπανδρέου και στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Τέρμα η μαϊμού Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, τέρμα και η μαφία των συγκαλύψεων. Επιμένουν εξάρτητοι Έλληνες ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να δίνουν λογαριασμό στην τακτική δικαιοσύνη, κατάργηση όλων των συνταγματικών διατάξεων και των κανονισμών της Βουλής που μιλάει για ασυλία, καμία ασυλία για εμάς, διαβίου δεν θα υπάρχει η παραγραφή αδικημάτων για τους πολιτικούς και η δικαιοσύνη θα πρέπει πιο ανεξάρτητα να βαδίζει με εκλεγμένη ηγεσία εκ των έσω και όχι από την εκάστοτε κυβέρνηση.